Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δεκάδες ονόματα φορολογουμένων που διώκονται ποινικά για χρέη προς την εφορία στέλνονται σε μηνιαία βάση προς την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για περαιτέρω διερεύνηση. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών. Έτσι, εκτός από τις ποινικές διώξεις για την μη πληρωμή των οφειλών τους προς το δημόσιο, υπάρχει πιθανότητα να κατηγορηθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στα τέλη Ιουλίου, αντιμέτωποι με αυτή τη πιθανότητα βρέθηκαν 1.259.000 φορολογούμενοι με συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει τελικά τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό το νέο κατάστημα της H&M στο Αγρίνιο παρά τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου και το όχι του Δημοτικού Συμβουλίου τον περασμένο Φεβρουάριο. Στην παρέμβασή του τότε, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου έκανε λόγο για πρακτικές που εξοντώνουν τους μικρούς επιχειρηματίες στην επαρχία, άποψη την οποία συμμερίστηκαν και οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εισήγηση του Δήμου, ωστόσο, στο τέλος ήταν θετική και το 1.600 τετραγωνικών μέτρων κατάστημα της εταιρείας στο Αγρίνιο θα εγκαινιάσει τη λειτουργία του στις 13 Οκτωβρίου. Αίτηση χρεοκοπίας κατέθεσε η Toys R Us, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές αλυσίδες παιχνιδιών, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους καταναλωτές να μην εγκαταλείψουν τα καταστήματά της για τις χαμηλότερες τιμές και την άνεση των online αγορών. Η αίτηση χρεοκοπίας της αλυσίδας παιχνιδιών είναι το τελευταίο χτύπημα στα παραδοσιακά καταστήματα που εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα λουκέτα, μειωμένη κίνηση στα εμπορικά κέντρα, έχοντας απέναντί τους μία μεγάλη απειλή, εκείνη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τοτικά κινείται η χμεστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 759,60 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,16%. Οι τεστ τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.